Σε ένα 9χρονο παιδί αγνοείται από το μεσημέρι όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι του Βουραϊκού ενώ έκανε πεζοπορία με τους γονείς του. Οι προσπάθειες της ΕΜΑΚ να εντοπίσουν το παιδί παραμένουν άκαρπες μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, αφού πω και επαναλάβω ότι και μέχρι τώρα, πριν από λίγο, μιλούσα με κάποιον άνδρα της ΕΜΑΚ που βγήκε από το φαράγγι, οι έρευνες είναι, όπως είπες και εσύ, άκαρπες, κανένα αποτέλεσμα. Να σας πω ότι το 9χρονο αγόρι στις 4 το μεσημέρι στην κυριολεξία χάθηκε από τα μάτια της οικογένειάς του, έπεσε από μία γέφυρα στο φαράγγι του Βραϊκού, περπατούσε πάνω στη γέφυρα μαζί με τους γονείς του και τα άλλα δύο αδέλφια του. Έπεσε λοιπόν από εκεί, από κάτω υπάρχουν, από ένα ύψος 20 μέτρων, από κάτω υπάρχουν βράχια, κοφτερά βράχια, τα νερά του Βουραϊκού, τα οποία στροβιλίζουν, σχηματίζουν δίνες, σχηματίζουν, για να το πω απλά, ένα σιφόνι. Σιφόνι λέγεται και η περιοχή αυτή στην οποία έπεσε το παιδί, είναι 8-9 χιλιόμετρα από το διακοπτό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά ξεκίνησε μια επιχείρηση, ξεκίνησε το θρύλο ουσιαστικά, η επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγοριού σε ένα σημείο ακραία, εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως μας είπε ένας από τους ορειβάτες που συμμετέχει στις έρευνες μαζί με άλλους 40 άνδρες σε ΜΑΚ, πυροσβέστες. Εκεί φτάνει σε λίγο. Και βλέπουμε και στις εικόνες μας, Ελίζα, πόσο στενό είναι το πέρασμα εκεί πέρα. Είναι εικόνες αρχείου φυσικά αυτές, αλλά βλέπουμε πόσο στενό είναι το πέρασμα εκεί κοντά στις ράγες του τρένου που περνάει ο δοντωτός. Υπάρχουν και κάποιες εικόνες οι οποίες έχουν τραβηχτεί την ώρα, λίγο μετά από την πτώση του παιδιού. Θα δείτε λοιπόν εκεί ότι αφενός μεν είναι εξαιρετικά στενό το πέρασμα, είναι το πιο επικίνδυνο από τις 7-8 γέφυρες που υπάρχουν στην διαδρομή. Ουσιαστικά εκεί, το βλέπετε κι εσείς, είναι σχεδόν ανύπαρκτα, θα έλεγε κανείς, τα κάγκελα. Ο Θεός θα κάνει κάγκελα, μου είπε εμένα ένας άνδρας, ένας ορειβάτης της ΕΜΑΚ. Είναι πάρα πολύ στενή και στενά τα λαμαρινόφυλλα, έτσι λέγονται, η λαμαρίνα που μπορεί να βαδίσει πάνω εκεί κάποιος, άνετα δηλαδή μπορεί να γλιστρήσει κανείς. Και από εκεί να σας πω ότι περνούν το χρόνο 10 με 15.000 ορειβάτες πεζοπόροι. Μάλιστα πριν από ένα χρόνο υπήρχε εκεί στην επόμενη από αυτή γέφυρα πάλι ένα ατύχημα με μια 30χρονη γυναίκα. Γλίστρησε από τη γέφυρα, αυτή όμως ευτυχώς σώθηκε. Το ίδιο ελπίζουν τώρα όλοι και για τον μικρό. Να σας πω λοιπόν, να επιστρέψω στις έρευνες, ότι από τις 4 το απόγευμα και μετά οι άνδρες ΕΜΑΚ, οι πυροσβέστες τώρα φτάνουν εκεί και δείτε στην εξειδικευμένη ομάδα δυτών από την ΕΜΑΚ της Αθήνας, οι οποίοι θα δώσουν μάχη να προλάβουν το χρόνο με το φως. Έκαναν την παραλία δεύτερο σπίτι τους οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που εγκατέλειψαν τρέχοντας την πόλη καθώς ξημεροβραδιάζονται δίπλα στο κύμα για να ανακουφιστούν από τα ορμητικά κύματα καύσωνα. Από πού φύγατε από την Αθήνα? Από Σεπόλια. Από κέντρο. Και ήρθατε εδώ λοιπόν, Πόρτορα. Να ξεκουραστούμε λιγάκι, ναι. Απολαστικά, άδροσης. Τέλεια. Γλιτώσαμε το καύσωνα της Αθήνας. Ήρθαμε από το πρωί, από τις 9 η ώρα μας εδώ. Έρχονται από το πρωί στις 9 και φεύγουν όταν πέσει το φως του ήλιου, δηλαδή 9-9.30 αρχίζουν και αποχωρούν όλοι. Μόνο υποσκιά αντέχεται η σημερινή ζέστη, η οποία, όπως λένε οι περισσότεροι λουόμενοι, δεν έχει προηγούμενο. Άλλοι δίπλα στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα, και άλλοι δίπλα στην πισίνα, όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αναζωογονηθούν όσο μπορούν, ώστε να φορτίσουν τις μπαταρίες τους, γιατί το καλοκαίρι είναι όλο μπροστά μας και προβλέπεται καυτό. Πήγαμε παραλία, δεν βρήκαμε και ήρθαμε εδώ. Είχε τόσο πολύ κόσμο? Ναι, από τις 10 η ώρα το πρωί. Ξεκινάμε με καφεδάκι, κολύμπι και το μεσημέρι μετά το απόγευμα δίπλα για φαγητό. Και χορό και τρέλα. Γίνεται χαμός, στο δρόμο μια ώρα να έρθουμε, αλλά εντάξει, θα το ευχαριστηθούμε τουλάχιστον. Δεν προβλέπονται διακοπές άμεσα και θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε κάπως οικονομικά εδώ τριγύρω στις περιοχές μας. Πάνω από τη γάνια φλογισμένα υδροκοπούν οι επαγγελματίες που παραδοσιακά εργάζονται όταν οι περισσότεροι απολαμβάνουν τις χαρές της θερινής Ραστόνης και του ελληνικού καλοκαιριού. Η εμπειρία είναι απερίγραπτη. Είμαστε όλη την ώρα υδρωμένοι, στάζουμε. Αλλά κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Αυτό κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι 40 βαθμούς, τι 30, τι 20, το καλοκαίρι είναι το ίδιο. Κατά μεσής της πόλης, εκεί όπου έβραζε το τσιμέντο, οι άνθρωποι, παραμένοντας πιστοί στο καθήκον, σκούπιζαν και ξανασκούπιζαν τις σταγόνες του υδρότα που έσκαβαν τα πρόσωπά τους. Ενώ όλοι όσοι κινούνταν στο κέντρο έδειχναν εξασθενημένοι από το ευνηδιαστικό κάμα.
Στους 42 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος στους Αγίους Θεοδόρους, ενώ στους 41 κινήθηκε η θερμοκρασία στο Άργος, στη Σπάρτη, την Καλαμάτα. Ελάχιστα πιο δροσερά ήταν στην Ξάνθη και τα Χανιά, όπου είχε σαραντάρια. Στους 41 βαθμούς Κελσίου κινήθηκε ουσιαστικά η θερμοκρασία και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Πετρούπολη, το Ψυχικό, το Γαλάτσι, τους Αγίους Αναργύρους και το Μενίδη. Ενώ στα Πατήσια είχε 40 βαθμούς. Σε άλλες περιοχές της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, τα Λιώσια και τους Τρακομακεδόνες, μετρήθηκε ένα θανατηφόρο κοκτέιλ, καθώς ο καύσωνας εκτόξευσε το όζον, οπότε και την ατμοσφαιρική ρήπανση, σε επίπεδα απαγορευτικά. Τραγωδία στη Μαγιόρκα. Ο οδηγός αυτοκινήτου σε ράλι χάνει τον έλεγχο του οχήματος σε στροφή και πέφτει πάνω στους θεατές. Επικρατεί πανικός. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά. Ένας από αυτούς ακροτηριάζεται στο πόδι. Οι άλλοι τρεις έχουν υποστεί σοβαρά κατάγματα. Το πλήθος τρέχει να βοηθήσει τους τραυματίες μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα ασθενοφόρα. Μα και λιώς το Ισραήλ. Το αυτοκίνητο στο Τελαβίβ βγαίνει εκτός πορείας και καρφώνεται σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Τις σκληρές εικόνες καταγράφει κάμερα ασφαλείας. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και ο οδηγός του οχήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα στο μαγαζί. Το εστιατόριο που είχε τοποθετήσει τραπέζια και πάνω στο πεζοδρόμιο ήταν γεμάτο κόσμο λόγω Σαββατόβραδου. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα μέλη μιας οικογένειας που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone στις Ηνωμένες Πολιτείες ουρλιάζουν όταν μια αρκούδα πλησιάζει το αυτοκίνητό τους και ανοίγει την πόρτα. Αμέσως τραβούν την πόρτα για να κλείσει. Καρχαρίας 2,5 μέτρων επιτίθεται σε ψαρά στην Αυστραλία. Ο 19χρονος ψαράς κατέγραψε σε βίντεο την τρομακτική επίθεση που δέχτηκε ενώ έκανε καταδύσεις. Ο νεαρός άνδρας είπε ότι ο καρχαρίας άρχισε να κάνει κύκλους γύρω του από τη στιγμή που βούτυξε στο νερό. Ανόητη φάρσα ή τραγική αλήθεια? Κανένας δεν γνωρίζει αν πραγματικά συνέβη αυτό το δυστύχημα. Ο τεράστιος γερανός σηκώνει στον αέρα την πλατφόρμα με τους συνδετημόνες που θα απολαύσουν το γεύμα τους σε ύψος 55 μέτρων πάνω από τη γη. Υποτίθεται ότι πρόκειται για ένα από τα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο με την ονομασία Dinner in the Sky. Λίγο πριν το υπτάμενο τραπέζι φτάσει στο καθορισμένο ύψος, ακούγεται ένας τρομακτικός θόρυβος. Πετάγονται σπινθήρες και τα ατσάλινα σκοινιά κόβονται. Όπως και η εικόνα. Κάποιοι λένε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο Μπαχρέιν, άλλοι στο Ντουμπάι. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων καταγγέλουν πως το βίντεο είναι παραποιημένο και ότι οι εικόνες είναι από το Μαρόκο. Μία στρουθοκάμιλος τρέχει σε λεωφόρο της Κουάλα Λουμπούρ και προκαλεί χάος. Το ατρόμητο πτηνό κάνει σπριντ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η Τσίκαμπου, όπως ονομάζεται η στρουθοκάμιλος, το έσκασε από τον ιδιοκτήτη της, ενώ εκείνος την επέστρεφε στη φάρμα από όπου την πήρε. Το βίντεο με τη Τσίκα που να τρέχει στη λεωφόρο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Χελώνες με GPS στην Αλμερία της Ισπανίας αφήνονται ελεύθερες στη θάλασσα. Στόχος η παρακολούθησή τους και η άντληση πολύτιμων πληροφοριών για τη συμπεριφορά τους.